Πάμε στα νέα λοιπόν. Ξεκινάμε. Αγορά, γιοταχή, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, ευκαιρίες και τρίκ. Ποια αυτοκίνητα προωθούν και γιατί αυτό τον καιρό οι αντιπροσωπείες, η νέα τάση που κερδίζει έδαφος στην αγορά, γιατί συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση των καινούργιων μοντέλων, οι κατηγορίες οχημάτων που βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Και το δεύτερο θέμα, τι βρέθηκε στο οικόπεδο 6 της Κύπρου. Ένα μεγάλο κοίτασμα, αλλάζει τα δεδομένα. Το Ταλ και Ένι ανακάλυψαν πολύ αέριο καλή ποιότητα, ενώ το τουρκικό γεωτρύπανο συνεχίζει στα βόρεια του νησιού τη εργασία του και η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύεται. Τη συμφώνησαν Ελλάδα και Κατάρ για το LNG. Σημαντική ανακοίνωση αυτή τη από τι δύο εταιρείε. Είναι σημαντική ανακοίνωση. Είναι στο οικόπεδο 6, μέρο του οποίου αμφισβητεί η Τουρκία και ο Ταγί mm -hmm. Επομένω, να δούμε. Εάν θα υπάρξουν αντιδράσει. Βεβαίω, θυμίζω ότι η Total k ε είναι κοινοπραξία Ιταλών και Γάλλων. Επομένω, οποιαδήποτε αντίδραση τη Τουρκία θα Έτσι. σημαίνει ότι τα βάζω και με του Γάλλους και με του Ιταλούς. Και για του Ιταλούς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κοίτασμα, διότι καίγονται να απεξαρτηθούν από το ρωσικό αέριο. Λοιπόν, η καθημερινή αγκάθια φυσική μαθηματικά χαμηλέ επιδόσει των, μαθητών πρώτη και β' λυκείου με τράπεζα θεμάτων. Είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα. Επιδότηση 2 δι ευρώ για το ρεύμα τον Σεπτέμβριο, λέει η εφημερίδα. Είναι αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε. να ακούσουμε. Τα λέγαμε και από εδώ ότι θα είναι κοντά στα 2 δι η επιδότηση. Στενεύουν τα περιθώρια για άλλε παροχέ και κλειδώνει η σύσταση εξεταστική. Το θέμα για τις παρακολουθήσεις την Παρασκευή, μάχη των αρχηγών στη Βουλή. Η μάχη των αρχηγών την Παρασκευή στη Βουλή και αυτό το θέμα προτάσει και η εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών. Προσπαθεί, προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία να θολώσει τα νερά στη διάσκεψη των Προέδρων. Ένοχε μεθοδεύσει. Αποφάσισαν μόνοι του τη συζήτηση πολιτικών αρχηγών χωρίς να κληθούν πρώτα οι εμπλεκόμενοι για εξηγήσει. Και σφοδρά επικριτικό δημοσίευμα των New York Times κλιμακώνει το σφυροκόπημα του διεθνού τύπου στον Πρωθυπουργό. Αυτό το δημοσίευμα ενό αρθρογράφου, ξέρει, ο Αλέξανδρ ναι. Κλάπ έγραψε ένα άρθρο γνώμη του New York Times που επικρίνει τον Πρωθυπουργό. Ο οποίο ήταν και υποψήφιο για το Πούλιτζερ, για άλλο άρθρο του βέβαια. Σωστά. Και αυτό λοιπόν το άρθρο που ήταν επικριτικό για τον Πρωθυπουργό, το οποίο αντιπολίτευσε και και πολύ μεγάλη κριτική, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πινκ-πονγκ ελεκτικό και αντιπαράθεση πολιτική ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Προσλήψει 3.720 μονίμων στα νοσοκομεία είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα. Όλε οι ευκαιρίε για νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Επιδότηση 2 δισεκατομμύρια το Σεπτέμβριο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Τεράστιε οι ποσότητε φυσικού αερίου. Σε 12 μήνε η εκμετάλλευση κοίτασμα μαμούθ στο οικόπεδο 6 τη Κυπριακή ΑΟΣ, λέει και η εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Πάμε τώρα και στην εφημερίδα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη της Βουλής. Ποια στάση θα κρατήσουν τα κόμματα για την εξεταστική. Εμφύλιο στο Πασόκ λόγω Λοβέρδου. Στο ΣΥΡΙΖΑ γύρισαν από τα μπάνια και εσύ σκέπτονται. Ο Μιτσοτάκς εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με την υπόθεση των υποκλοπών. Παγκόσμιο περίγελο. Άρθρο φωτιά στου New York Times. Κάνει λόγο για πρωτοφανή σύψη στην Ελλάδα, λέει και η Δημοκρατία. Η Αυγή, ο Μητσοτάκη, εγκέφαλο του επιτελικού παρακράτου, λέει η εφημερίδα, πήρε στο γραφείο του την είπ την αίσθηση όπω ήθελε, επέλεξε τον επικεφαλή και ψήφισε τροπολογία προστασία των υποκλοπών. Η σύψη δεν κρύβεται. Άρθρο καταπέλτη των New York Times, λέει το πρωτοθέμα της τη εφημερίδα και νέο ρεκόρ για τις ρημέ ρεύματο στην Ελλάδα. Σήμερα αυτό ε, σήμερα έχουμε στα 616 ευρώ είναι το ρεύμα. Είναι, είναι mm -hmm. μιλάμε για, για να καταλάβει, πριν την κρίση ήταν στα 50, στα 40. Είναι αυτή η διαφορά. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι γράφει η εφημερίδα Ρίζο Πάστη, κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματο, να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή για το ζήτημα των υποκλοπών. Το αίτημα αφορά τι παρακολουθήσει του Προέδρου του Πασό Κινάλ και δημοσιογράφων, καθώ και τι συνακροάσει υποκλοπέ στην έδρα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΟΕ. Το ΚΚΟΕ στηρίζει και τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή για τι ίδιε υποθέσει. Νέε χρεώσει φωτιά στο ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό που έλεγε. Blackout στα λαϊκά νοικοκυριά, με αυξήσει 1000% σε δύο μήνε. έτσι, έτσι. έτσι. είναι, το... είναι δίχω φρένα τώρα αλήθεια, στην ενέργεια και να δούμε πού θα φτάσουμε. Λοιπόν, στην κόντρα. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με κοινή γραμμή για τις υποκλοπές. Η αντιπολίτευση καταψηφίζει την τοποθέτηση του νέου διοικητή της ΕΕΠ. Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, λέει η εφημερίδα. Πάμε τώρα στην οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σε αχαρτογράφητα νερά, τιμές ενέργειας επιδοτήσεις. LNG, ενεργειακή γέφυρα από το Κατάρ. Είχαμε χθε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κατάρ. Πρωθυπουργό κλειδώνουν 5 συν 5 μέτρα στο πακέτο τη ΔΕΘ. Περιμένουμε την, την, σημαντική ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στι 10 Σεπτεμβρίου, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα εκφωνήσει την ομιλία το Σάββατο το βράδυ και θα έχουμε την Κυριακή το μεσημέρι, ω ήθιστε, την συνέντευξη τύπου. Και είναι και προεκλογική αυτή η ΔΕΘ. Και είναι τελευταία του εμφάνιση ω πρωθυπουργό με αυτή την κυβέρνηση. Με αυτή, με αυτή την σύνεση, κυβέρνηση. Διότι μετά το 2023 έχουμε τι εκλογέ προγραμματισμένε. Πάμε στον τύπο τη Θεσσαλονίκη. Ο ελληνικό αθλητισμό δίνει το παράδειγμα στην κοινωνία. Τα χρυσά παιδιά σκόρπισαν αβίαστη χαρά σε όλη την Ελλάδα. Οι άξιοι αυτοί οι αθλητέ είδαν του κόπου του να ανταμείβονται με εμφατικό τρόπο. Ήταν πράγματι το καλοκαίρι του χρυσού μεταλλίου, γενικά των μεταλλίων και των καλών επιδόσεων για τον αθλητισμό, έτσι αυτό. Ναι. Ε, είχαμε πολλά μετάλλια, καταφέραμε να ανέβουμε πολύ. Νομίζω ότι καταλήξαμε τελικά στην τρίτη θέση από πλευρά μετά την Γερμανία και την Βρετανία. Κατακτήσαμε την τρίτη θέση στα μετάλλια και μα έκαναν οι Έλληνε αθλητέ πολύ πολύ περήφανου. Και μπράβο του για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια και για τον αγώνα που δίνουν. Γιατί είδαμε και σε τι συνθήκε προετοιμάζονται, προετοιμάζονται για αυτού του δύσκολου αγώνε. Λοιπόν, εφημερίδα Star Press, τρομακτική παραμόρφωση 40χρονη από Ινστιτούτο Μορφιά στη Θεσσαλονίκη, αποκαλωνή τέρα. Και στην Εσπρέσο. Εραστή κοσμικού παίρνει AIDS, λέει η εφημερίδα. Τα ναρκωτικά και η MET σε δημόσιο μεγάλο νοσοκομείο.